Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Οι δύο αυτοί Απόστολοι υπήρξαν οι πρώτοι μεταξύ των άλλων Αγίων Αποστόλων και οι μεγαλύτεροι κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτοί οι δύο, καθώς και οι άλλοι 11 Απόστολοι, όπου τους θυμούμε όλους μαζί αύριο, είναι η στήλη της Εκκλησίας μας. Είναι αυτοί οι οποίοι θεμελίωσαν όλο το οικοδόμημα της Εκκλησίας πάνω στην ασάλευτη πέτρα του Χριστού, όπου δεν πρόκειται να μετακινηθεί ποτέ. Διότι σύμφωνα με τους λόγους του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πύλε άδου ου κατησχίσου είναι αυτής. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέγεται Αποστολική. Τι είναι όμως Εκκλησία, διερωτώνται κάποιοι. Εκκλησία, πρέπει να τους πούμε ότι είναι η φανέρωση του Θεού στη γη. Έτσι, η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινος οργανισμός όπως λένε κάποιοι, ή ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα όπως κάποιοι άλλοι, αλλά είναι η αποκάλυψη του Θεού επί της γης. Η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Και η αποκάλυψη του Θεού είναι πέρα από κάθε λογική του ανθρώπου. Ο Θεός δεν αποκαλύπτεται στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν τη φανέρωσή Του. Και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να σωθούν. Έξω από την Εκκλησία του Χριστού ούτε αποκάλυψη του Θεού υπάρχει, ούτε σωτηρία του ανθρώπου υπάρχει, ούτε τίποτα. Μόνο ψεύδος υπάρχει έξω από την Εκκλησία. Ή να το πούμε αλλιώς, έξω από το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων που εορτάζουμε, έξω από την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ούτε Εκκλησία υπάρχει, ούτε Ορθοδοξία υπάρχει που θα πει αλήθεια, ούτε τίποτα. Αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός. Αλήθεια είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και την αλήθεια αυτή την κηρύττουν αλάνθαστα οι Άγιοι Απόστολοι. Και την διδάσκουν ορθά οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος βρίσκει το Θεό του μέσα στην Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν αποκαλύπτεται ο Θεός στους ανθρώπους. Γι' αυτό και εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μόνο εδώ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αποκαλύπτεται το θαύμα του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Εάν θέλαμε να πούμε τι είναι θαύμα, αυτό θα λέγαμε. Θαύμα είναι η φανέρωση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ούτε ο άνθρωπος σώζεται χωρίς τη φανέρωση του Θεού, ούτε το θαύμα γίνεται για άλλον λόγο, παρά μόνον για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο για έναν και μοναδικό σκοπό, για να τον σώσει από την αμαρτία. Και ο άνθρωπος σώζεται από την αμαρτία όταν μετανοήσει ειλικρινά και δεχθεί μέσα του με πίστη τη Θεία Χάρη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπως λέγεται Αποστολική, Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, θα μπορούσε να λεχθεί και Εκκλησία των Θαυμάτων, δηλαδή της φανέρωσης του Θεού. Τα θαύματα του Θεού μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ενεργούνται. Ό,τι γίνεται έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία και λέγεται θαύμα, αυτό δεν είναι θαύμα του Θεού, είναι ψέμα του διαβόλου. Και εδώ πάλι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι ο διάβολος εύκολα μεταβάλλεται σε άγγελο του φωτός και οδηγεί τον άνθρωπο στην πλάνη και στην προσκύνησή του. Δεν είναι μια απλή υπόθεση το θαύμα, αγαπητέ αδελφέ. Είναι η έμπρακτη φανέρωση της αλήθειας της Εκκλησίας. Δεν είναι το θαύμα τόσο απλό, ούτε μετριέται με το πλήθος των ανθρώπων που προστρέχουν στον τόπο στον οποίο εθαυματούργησε ο Θεός. Όταν ο Θεός φανερώθηκε στον Μωυσή, δεν υπήρχε άλλος εκεί. Ήταν ο προφήτης μόνος του, αυτός και ο Θεός. Και όταν ο Ιησούς Χριστός θαυματουργούσε, έλεγε σε αυστηρό τόνο να μην το πούν σε κανέναν. Και όταν πάλι ο Κύριος έβλεπε τους ανθρώπους να προστρέχουν πολύ σε αυτόν για να τον δουν πώς θαυματουργεί, θεράπευε τον άρρωστο και γρήγορα έφευγε. Το θαύμα δεν γίνεται για να ικανοποιήσει την περιέργεια των ανθρώπων.
αλλά για να σώσει τον άνθρωπο. Το ίδιο βλέπουμε και στην Ανάσταση του Κυρίου, καθώς και στην ένδοξη ανάληψή Του. Εμφανίζεται σε λίγους ανθρώπους και όχι σε πολλούς. Αυτός που βλέπει ένα θαύμα, βλέπει με τα μάτια του τον Θεό, τρέμει από τον φόβο του, διότι δεν μπορεί να βαστάξει τη φανέρωση του Θεού, όπως έγινε και με τον σημερινό εαρταζόμενο Απόστολο Παύλο, όταν βάδιζε στη Δαμασκό και το αποκαλύφθηκε ο Κύριος. Έπεσε κάτω και έμεινε τυφλός. Τα θαύματα της Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αλήθεια ότι και στις μέρες μας γίνονται. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε ώρα. Αλλά πίστη στο θαύμα δεν θα πει να τρέξω γρήγορα εκεί που φάνηκε κάτι πως είναι θαύμα και όταν ακόμη είναι θαύμα. Αλλά θαύμα θα πει να κλάψω για τις αμαρτίες μου, να εξομολογηθώ, να μετανοήσω, να κοινωνήσω, να μπω μέσα στο χώρο της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό το θαύμα κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι, αυτό το θαύμα δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες και αυτό το θαύμα δέχεται και η Εκκλησία του Χριστού μας. Αμήν.